Καλησπέρα στις κυρίες και κύριοι του Inside View, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Επίδειξη ισχύως προς την Ευρώπη από την Βρετανίδα Πρωθυπουργό Τερέζα Μέι κατά την χθεσινή ιστορική της ομιλία, στην οποία επισήμανε πως δεν θα δεχτεί καμία κακή συμφωνία, καμία τιμωρητική συμφωνία από τους Ευρωπαίους για το Brexit. Μαζί μας η Βάσο Αγγελέτου, δημοσιογράφος του Insider.gr. Γεια σας. Τους τελευταίους 6 μήνες, η Τερέζα Μέι ουσιαστικά επαναλαμβάνει ένα και το ίδιο πράγμα, ότι Brexit σημαίνει Brexit. Αυτό ακριβώς επιβεβαίωσε με τις χθεσινές της εξαγγελίες στην ομιλία της για τα 12 σημεία του οδικού χάρτη του Brexit, δείχνοντας από τη μία στους Βρετανούς ψηφοφόρους και πολίτες και στους επενδυτές ότι η Βρετανία θέλει να κρατήσει μια καλή σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, θέλει να έχει μια ισχυρή Ευρωπαϊκή Ένωση πλάι της, ωστόσο είναι διατεθειμένη να ακολουθήσει και τον δύσκολο δρόμο, το hard Brexit, σε περίπτωση που οι Βρυξέλλες επιφυλάσσουν για τη Βρετανία μια τιμωρητική συμφωνία, μια συμφωνία που δεν είναι διατεθειμένη η κυβέρνηση να δεχτεί. Ουσιαστικά αυτό που ξεκαθάρισε χθες η Τερέζα Μέι, φωτίζοντας έτσι κάποια σκοτεινά σημεία που τρόμαζαν τις αγορές, είναι ότι παρότι αποχωρεί από την ενιαία αγορά η Βρετανία, θέλει να παραμείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θέλει να διατηρήσει εμπορικές σχέσεις και να δημιουργήσει περισσότερες εμπορικές σχέσεις με άλλα κράτη, αντισταθμίζοντας έτσι τις επιπτώσεις από το Brexit. Ταυτόχρονα παίρνει τα σκύπτρα, αυτό είναι το δεύτερο σημείο, πολύ σημαντικό, ότι παίρνει τα σκύπτρα της μεταναστευτικής πολιτικής, ένας από τους βασικούς λόγους που οι Βρετανοί ψήφισαν υπέρ του Brexit, ούτως ώστε να μπορέσει να καθορίσει την διακίνηση των πολιτών μέσα στα σύνορά της. Από την άλλη, τέλος, το θέμα είναι οικονομικό, γιατί τώρα η Βρετανία, εφόσον αποχωρεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα υποχρεούται να συνεισφέρει οικονομικά στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έτσι θα απελευθερώσει δημοσιονομικούς πόρους που θα διαθέσει για αναπτυξιακούς σκοπούς. Πώς αντέδρασαν οι αγορές μετά την ομιλία της Τερέζα Μέι? Αυτό που εξέπληξε χθες από την κίνηση των αγορών ήταν το ράλι 3% που κατέγραψε η Στερλίνα. Φαίνεται ότι οι επενδυτές δεν τρομάζουν με το hard Brexit. Φαίνεται ότι έχουν καθησυχαστεί από τις δηλώσεις της Πρωθυπουργού, από την υποχώρησή της ουσιαστικά, ότι θα περάσει την τελική συμφωνία του Brexit από τη Βρετανική Βουλή. Κάτι το οποίο ήταν ένα αγκάθι της διαδικασίας. Που ήθελαν πολύ, ναι. Η ίδια όμως το αρνούνταν και η υπόθεση είναι στα δικαστήρια, ωστόσο πλέον χθες ανακοίνωσε ότι θα υποβάλει τη συμφωνία στη Βουλή, αυτό καθησύχασε τους επενδυτές. Ταυτόχρονα, άλλο σκέλος της ανόδου της Στερλίνας, πολύ σημαντικό, είναι η πτώση του δολαρίου, γιατί χθες ο Τραμπ έκανε μία πρωτοφανή δήλωση για Αμερικανό πρόεδρο, ότι δηλαδή θεωρεί το δολάριο πάρα πολύ δυνατό, πολύ ισχυρό και πολύ ακριβό. Αυτό τρόμαξε τους επενδυτές, έσπευσαν να ρευστοποιήσουν τις θέσεις τους, δίνοντας ακόμη περισσότερη όθηση στην ισοτιμία της Στερλίνας με το δολάριο. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο οι αναλυτές προειδοποιούν ότι δεν πρέπει να εφησυχαζόμαστε από την άνοδο της Στερλίνας και ότι ουσιαστικά η πτωτική κίνδυνη είναι πάρα πολύ ισχυρή, καθώς το Brexit ακόμα σχεδόν δεν έχει ξεκινήσει και ο δρόμος είναι μακρύς και δύσκολος.